Και δεν βλέπουμε και πρωτοβουλίες περίεργες. Να ενημερώσω ότι είδα το πρωί στο κανάλι 10 στην εκπομπή του κυρίου Μπότσαρη και παρακολούθησα τις χθεσινές δηλώσεις του βουλευτού του ΠΑΣΟΚ της περιφερειάς Αττικής, του κυρίου Βασιλείου Οικονόμου, ο οποίος θες εξελέγει και πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Νεότητας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε απερίφραστα ότι ως ΠΑΣΟΚ και ως πρόεδρος Επιτροπής θα φέρει στη Βουλή πρόταση να αποκαθιλώσουμε όλους τους θεσταυρωμένους και τις χριστιανικές εικόνες από όλα τα δημόσια κτίρια, τα δικαστήρια και τα σχολεία της χώρας. Είχε πει το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά ότι σκοπεύει να αποχριστιανικοποιήσει την Ελλάδα. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Οικονόμου δήλωσε χθες ότι ως πρόεδρος αρμοδίας επιτροπής της Βουλής και ως ΠΑΣΟΚ θα φέρει πρόταση να αποκαθιλώσουμε από όλα τα σχολεία της χώρας και όλα τα δημόσια κτίρια και τα δικαστήρια την εικόνα του Χριστού και πάντως άλλου Αγίου ή της Παναγίας. Και ρωτώ κάποιους φίλους μου εκεί σε διάφορα blogs που έχουν και ευαισθησία στα σχετικά θέματα. Και μας έψαξαν για το θέμα του προτάσεως Καρατζαφέρη για τον Κάρολο Παπούλια. Τι να κάνουμε τώρα, να αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ να το νομοθετήσει και αυτό, χωρίς να πάμε σε εκλογές το Μάρτιο, αν μπορούμε. Και εκεί να, και αυτό να το καταπιούμε. Αυτή είναι η πρόταση του συγκεκριμένου blog που έχει την Ορθοδοξία στον τίτλο. Να το καταλάβω. Γιατί κάπου θα χάσουμε τη λογική μας στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είναι ό,τι λέει ο Καρατζαφέρης κακό, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην είναι ό,τι λέει καλό, αλλά δεν είναι και ό,τι λέει κακό. Δεν το καταλάβετε αυτό. Πρέπει να έχετε γενναιότητα στην κριτική σας. Λοιπόν, η πρόταση Καρατζαφέρη περί της πιέσεως προς το ΠΑΣΟΚ διά της προεδρικής εκλογής του Μαρτίου, ώστε να κάνει πίσω σε όλα αυτά τα φρικαλεώδη που έχει ανακοινώσει, είναι μια ανοιχτή πρόταση προς την επόμενη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα κριθεί. Εάν θα συνεχίσει την πολιτική φιλία προς το ΠΑΣΟΚ που ασκούσε όλα αυτά τα χρόνια ο Κώστας Καραμαλής, με αποκορύφωμα την παράδοση της εξουσίας ή όχι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μου λέει κάποιοι θα κατεβούμε στους δρόμους. Βέβαια θα κατεβούμε. Σε είπα εγώ δεν θα κατεβούμε. Αλλά πότε είναι πιθανότερο και εκεί να έχει αποτέλεσμα το συλλαλητήριό μας το ενδεχόμενο. Με ανοιχτό το θέμα της προεδρικής εκλογής του Μαρτίου, με κλειστό. Πότε θα πιεστεί περισσότερο η κυβέρνηση από ένα μεγάλο και σπουδαίο συλλαλητήριο. Υπό τον φόβο ότι θα έχει να δώσει λόγο στους πολίτες σε 2 μήνες, 3 ή όταν ξέρει θα δώσει λόγο σε 4 χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η πρόταση περί των ενδεχομένων προώρων εκλογών δεν ακυρώνει τα συλλαλητήρια και όλες τις άλλες μορφές δράσεως. Αντιθέτως, τα επαυξάνει και τα ενισχύει. Αυτή είναι η μεγαλοφία της προτάσεως. Και είναι λοιπόν αυτό το κεφάλαιο. Για να συνεχίσουμε με τον κύριο Λαζόπουλο. Είχαμε, όπως θυμάστε, δείξει την περασμένη εβδομάδα το τετράτομο ημερολόγιο του Ιωάννου Μεταξά από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Και το είχαμε αποσύρει ήδη την περασμένη εβδομάδα. Χθες όμως βλέποντας τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος όπως ξέρετε έχει συχνά την ευαρέσκεια να ασχολείται με το πρόσωπό μου, από όλα όσα έχω πει, νόμιζε ότι θα μου κάνει ζημιά εάν παρουσιάσει στην εκπομπή του εμένα να μιλάω για τον Ιωάννη Μεταξά. Πρώτα απ' όλα δεν έχω κρίσει ποτέ το θαυμασμό μου για τον Ιωάννη Μεταξά, διότι είναι ο πρωθυπουργός του όχι. Και εγώ το όχι το τιμώ και θυμάμαι ποιος το είπε. Γιατί έχουμε φτάσει στο τραγελαφικό φαινόμενο στην Ελλάδα να λέμε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιο είναι η ηγέτη τη Σοβιετική Ένωση, ο Στάλιν. Ποιο είναι η ηγέτη η Ιταλία, το Μουσολίνι. Ποιο είναι η Ιταλία, η Γερμανία, το Χίτλερ. Η Γαλλία, τον Ντεγκόλ. Η Βρετανία, τον Τσόρτσιλ. Η Αμερική, τον Ρούσβελτ. Η Ελλάδα, κανέναν, τον λαό. Δεν γίνονται αυτά, κυρίες και κύριοι. Αυτά δεν γίνονται. Η Ελλάδα είχε αρχηγό την 28 Οκτωβρίου 1940, ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς και αυτό είπε το όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτό έγραψε η ιστορία. Λοιπόν όμως, χθες ο κ. Λαζόπουλος έπαιξε το κομμάτι που διάβασε αυτό το περίφημο άρθρο του Ιωάννου Μεταξά. Και θα το διαβάσω εν ηρεμία ολόκληρο για να σας το αφιερώσω. Ας δούμε παρακαλώ πολύ, ας μπούμε λίγο στο www.antonisgeorgiadis.gr. Πενθυμίζω, κάθε μέρα μπορείτε να μπαίνετε στο site μου. Μέσα στο site μου υπάρχει το παράθυρο του ευώνυμου. Ο ευώνυμος είναι απευθείας με το site μου μπαίνετε, όπου είναι ακριβώς όλη η ιστορία. Να φύγουν τα τηλέφωνα παρακαλώ πολύ και να δυναμώσω ήχος. Η αναρχία είναι καθηγητής αναρχίας με 2-3 δικτατορικά. Είμαι καθηγητής αναρχίας. Ο Άδωνης νομίζει ότι είμαστε ακόμα στα χρόνια της δικτατορίας. Όπου όποιος έχει αντίθετη άποψη με αυτόν είναι αναρχικός. Τελείωσε. Και για να με συνετίσει, μάλιστα μου διάβασε και το βιβλίο, παρακαλώ. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό με τερατώδες. Η κομμουνιστική προπαγάνδα απευθύνεται και πιάνει στους αστούς. Το καταλαβαίνεις, Λετέρα. Είναι παρακάτω. Εμπάτε σε ένα σαλόνι αθηναϊκό και θα ακούσετε παιδιά στρατηγών και ναυάρχων και τραπεζιτών και κοινωνικών μεγιστάνων να εκφράζονται με την έσχατη περιφρόνηση για κάθε πίστη εθνική και εθνικό αίσθημα. Ποιος τα λέει. Δεν έξερα αυτά. Γιατί. Ποιος τα λέει. Έτσι νομισμό. Για να μην τους πούν καθυστερημένους. Παίρνω λόγια. Διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Μεταξά.
Για να κατανοήσει το σήμερα, διαβάζει το μεταξά το δικτάτορα. Αλλά είπαμε, ο κόσμος είναι σαστισμένος που δεν ξέρει πια ούτε τι ακούει, ούτε τι θέλει, ούτε τι πιστεύει. Αλλά δεν είναι μόνο η σύγχυση δικιά του, Άδωνη. Είναι ολονών η σύγχυση. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση που για να μην τρελαθούμε, μπορεί να τα παρατήσουμε όλα να πάμε σε κανένα μοναστήρι. Δυσάρεστα μας περιμένουν. Η ανεργία θα εκτινεχθεί στα ύψη. Υπολογίζουν το 2010 ότι 1 εκατομμύριο άνεργοι θα είναι. Και αυτοί οι άνεργοι δεν θα μείνουν σιωπηλοί, δεν θα μείνουν βουβοί να βλέπουν τους άλλους να ζουν. Κάθε μια εβδομάδα πήγαμε 2 μηχανάκια από 2 άτομα και κλέβαμε βενζινάδικα. Κάθε εβδομάδα όμως. Και μια φορά μας την είχαν στήσει μπάτσι και πήγαμε, κάναμε. Πού είχε γίνει αυτό, σε ποια περιοχή. Λοιπόν. Και είπε, ποιος θα λέει αυτά, ο Ιωάννης Μεταξάς, και κάποιοι γελάσανε από ό,τι κατάλαβα από την ηχό των γελότων, όχι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Λάκη Ραζόπουλε και αγαπητές φίλες και φίλοι, ξεκινάω την εκπομπή με αυτούς τους 4 τόμους, λοιπόν, για να διαβάσω όλο το άρθρο την ηρεμία και να πείτε μόνοι σας, εάν αυτά που γράφει εδώ ο Ιωάννης Μεταξάς έχουν αξία ή όχι. Λοιπόν, δείχνω τους 4 τόμους, παρακαλώ πολύ. 2-10-38-15.000 ο τηλεφωνικός αριθμός των εκδόσεων Γεωργιάδη. Να φανεί λίγο η κάρτα και με το κινητό τηλέφωνο. 6-9-84-14-25-55 ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου. Μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία είτε με ένα απλό τηλεφώνημα, είτε με ένα γραπτό μήνυμα όπου λέτε «Θέλω το προσωπικό ημερολόγιο του Ιωάννου Μεταξά από τις εκδόσεις Γκοβόστη». Υπενθυμίζω ότι αυτή τη σειρά κανονικά την έχουμε αποσύρει, λόγω όμως θεσμικής αναφοράς του κυρίου Λάκη Λαζόπουλου, και δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι, επαναφέρω σε προσφορά την 4η έκδοση των εκδόσεων Γκοβόστη, πολύ γνωστός εκδοτικός οίκος και αριστερός. Τα απέκρυψε την εκδόση Γκοβόστη ο κ. Λαζόπουλος. Λοιπόν, το προσωπικό ημερολόγιο του Ιωάννου Μεταξά, που είναι η σπουδαιότερη έκδοση που υπάρχει στην Ελλάδα για το έργο του Ιωάννου Μεταξά, 2-10-38-15.000, ο τηλεφωνικός αριθμός, 6-9-84-14-25-55, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου, όπου μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα για να παραγγείλετε εκτάκτως σήμερα, όσοι θέλετε να έχετε ιδία άποψη τι είναι αυτό που είπα εγώ και τι μετέφερε ο αγαπητός κύριος Λαζόπουλος στην τηλεόραση, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2-10-38-15.000 ή με ένα γραπτό μήνυμα στο 6-9-84-14-25-55 γράφοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή σας και τη φράση «Θέλω το ημερολόγιο του Μεταξά» και θα σας το στείλουμε στην οικία σας ή θα το παραλάβετε από κάποιο από το βιβλιοπωλείο μας στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Να στείλω φακό σε μένα για να εξηγήσω λίγο, γιατί αυτά δεν τα ξαναδείξω συνέχεια της εκπομπής. Διαβάζω το άρθρο και φεύγω, έτσι είναι εκτάκτος. Τι είναι αυτή η σειρά? Είναι όλο το προσωπικό ημερολόγιο που κρατούσε ο Ιωάννης Μεταξάς από την πρώτη μέρα που μπήκε στην Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων μέχρι 3 ημέρες πρωτού πεθάνει. Και αυτό το προσωπικό ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά, οι εκδόσεις Γκοβόστη, το έχουν συνδυάσει με τις σημαντικότερες ομιλίες του στη Βουλή, με τις σημαντικότερα άρθρα του σε εφημερίδες, με τις σημαντικότερες ραδιοφωνικές εκπομπές, με τα σχετικά διαγγέλματα, με γνώμες και κρίσεις άλλων πολιτικών της εποχής του Μεταξά, με διαλόγους στη Βουλή μεταξύ Μεταξά, Τσαλδάρη, Κονδύλη, Παγκάλου κ.ο.κ. Δηλαδή αυτοί οι 4 τόμοι δεν είναι απλώς το πολιτικό ημερολόγιο Μεταξά, αλλά είναι όλη η νεωτέρα ελληνική ιστορία του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνος, μέσα από την οπτική γωνία που θα το ζούσε κάποιος, ας πούμε, εάν στο γραφείο του Ιωάννου Μεταξά. Είναι μια συγκλονιστική έκδοση, ένα τρομερό ιστορικό ντοκουμέντο και πράγματι, αγαπητέ Λάκη Λαζόπουλε, το συστήνω και το συστήνω και για το άρθρο που θα διαβάσω αυτή αμέσως, που το θεωρώ συγκλονιστικό. Εγώ το διαβάζω στην τηλεόραση και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράγματά του. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα, 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα. Να πω μόνο ότι το άρθρο που σας διαβάσω και που δείχναμε και στην εκπομπή τότε είναι στη σελίδα 655 του τετάρτου τόμου, μην παγώνει ο φακός, 655 του τετάρτου τόμου, εδώ, είναι, να δείξουμε το νούμερο, 655, είναι στα παραρτήματα, παράδειγμα πρώτο, και είναι το άρθρο με τίτλο «Καθηγητέ Αναρχίας», όπου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα το Ελεύθερον Βήμα, το Ελεύθερον Βήμα είναι εφημερίδα το Βήμα, έτσι, του Δημητρίου Λαμπράκη.
το Ελεύθερο, το Βήμα το σημερινό, η ίδια εφημερίδα, ενώ μετά το πόλεμο κόπηκε το Ελεύθερο και έμεινε και το Βήμα. Λοιπόν, το Ελεύθερο Βήμα, 20 Απριλίου του 1936. Υπενθυμίζω ότι η εφημερίδα το Ελεύθερο Βήμα τότε, το 20 Απριλίου του 1936, δεν έγινε ακόμα δικτάτορο μεταξάς. Μεταξάς έγινε δικτάτορο 4 Αυγούστου του 1936, έτσι. Η εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα είναι την εποχή εκείνη η κατεξοχήν βενζελική εφημερίδα. Λοιπόν, Ελεύθερο Βήμα, 20 Απριλίου 1936, τίτλος του άρθρου «Καθηγητέ Αναρχίας». Για να δούμε λοιπόν εάν είχε ενδιαφέρον αυτό το άρθρο ή όχι. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανώμαλο, κάτι που ξεσκεπάζει μια πτυχή της κοινωνικής και της κρατικής μας απείλας, ακούνται αμέσως κραυγές καλών και σοβαρών νοικοκυρέων που ρωτούν με αγωνία. Πού πάμε? Είναι μια κραυγή τρομάρας. Την προκαλεί το φάσμα του κομμουνισμού.